ρεαλιστικά μέτρα. Μας πετάνε ένα κόκαλο να γλύψουμε και σου λέει βούλος έτσι. Ήδη λέει το κέντρο. Μα ήδη υπολειτουργεί το κέντρο, φυσικά είμαι υγειονομικός. Είμαι εκλεγμένη στην Ποεδίρ και είμαι εκλεγμένη στην ΑΔΕΔΗ. Σπακυρλή Ελένη λέγομαι. Δουλεύω στο ΑΧΕΠΑ. Λοιπόν, το ξέρετε, έχει γίνει ολόκληρη ιστορία. Οι γιατροί ήδη δεν φτάνουν για τις εφημερίες. Δηλαδή με τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό, είπε 20 προβλήματα. Αν νομίζετε ότι μέσα σε 20 μέρες όλα αυτά τα προβλήματα καλύφθηκαν, και εγώ θα σας πω το εξής. Ξέρετε ότι η χρηματοδότηση φέτος, το 2017, γενικά μόνο για τα παιδί και τα κέντρα υγείας είναι κατά 6 εκατομμύρια λιγότερο, ενώ για τη μισθοδοσία του προσωπικού είναι κατά 5 εκατομμύρια λιγότερο. Λοιπόν, αφού ήδη η χρηματοδότηση είναι λιγότερη, πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά που λένε.